Αυτή λοιπόν συνεχίζει να μείνει το ενδιαφέρον το ντέρμπι ανάμεσα στο Sporting και το Πανελλήνιο. 54-49 είναι αυτή τη στιγμή το σκορ υπέρ του Sporting. 10 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα θέλουμε για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και είναι χαρακτηριστικό στο σημερινό παιχνίδι οι φοβερές διακυμάνσεις του σκόρου. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε το Sporting να περνάει στην αρχή μπροστά με 11 πόντους. Ο Πανελλήνιος με μια αντεπίθεση να φτάνει τη διαφορά στους 6 πόντους και να κλείσει το ημίχρονο στους 7. Και να τώρα το Sporting που πριν ακόμα συμπληρώσουμε το δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, είναι μπροστά με 6 πόντους. Τελείωσε το time out. 54-49 επαναλαμβάνουμε το σκορ. Μπροστά η ομάδα του Sporting, 10 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 6 ομαδικά φάουλ για την κάθε ομάδα. Εδώ μεταξύ από ό,τι βλέπω έφυγε από το παιχνίδι ο Κατσίβελης, άλλαξε πάλι playmaker ο Χριστοφόρου. Πέρασε ο Σταμάτης. Κοκορόγιαννη Σταμάτης. Τσαούσης κόβεται με φάουλ από τον Πολέμη. Και η μπάλα θα παιχθεί πλάγια, όπως είδατε χαρακτηριστικά τον Γιοχαλίνα δείχνει. Από τον Ντάκουρη για το Σταμάτη, κλέβει την μπάλα αλλά πατάει η γραμμή όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο Γιοχαλής. Βλέπετε ο Γιοχαλίνα δέχεται τις διαμαρτυρίες παραγόνων του Sporting. Έκλεψε την μπάλα ο Πολέμης, πάτησε όμως τη γραμμή και έτσι η μπάλα δόθηκε και πάλι στον Πανελλήνιο. Με τον Ντάκουρη το νούμερο 11. Τον μαρκάρει ο Φενέκος. Τελικά Κοκορόγιαννης μπαίνει μόνος. 54-51, 9 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Εδώ είναι ο Κίμωνας Κοκορόγιαννης και Πολέμης. Σταμάτης τον μαρκάρει. Βασιλόπουλος. Ντάκουρης τον μαρκάρει. Πολέμης κάτω από την πίεση του Σταμάτη που του κάνει το φάουλ. Η μπάλα θα παιχτεί πλάγια. Το 7ο ομαδικό φάουλ και για το Πανελλήνιο. 7 ομαδικά φάουλ έχει ήδη συμπληρώσει η ομάδα του Sporting. Ξαναείδαμε το φάουλ που έκανε ο Σταμάτης και ήταν το πρώτο φάουλ του παίκτη του Πανελλήνιου. Από τον Βασιλόπουλο τώρα που έχει μπροστά του τον Ντάκουρη. Καγκίδης γίνεται βήματα και αυτή τη φορά στηρίζονται. Βήματα λοιπόν του Καγκίδη. Η μπάλα θα παιχτεί πλάγια τώρα για τον Πανελλήνιο. Με το Σταμάτη. 54-51 το σκορ. 9 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Και από τον Ντάκουρη στον Κοκορόγιαννη. Προσπαθεί, δεν είναι τρίποντο, δεν είναι προσπάθεια και τρίποντο γιατί είχε πατήσει γραμμή. Βασιλόπουλος τώρα. Το 54-51 παραμένει. Πολέμης. Μπροστά του πάντα ο Σταμάτης. Καγκίδης. Το μαρκάριο Τσαούσης. Του κλέβει την μπάλα. Πλάγια για το Sporting που θα κάνει και μια αλλαγή. Θα μπει στο παιχνίδι ο Ζευγόλης. Εδώ είναι ο Καγκίδης που διαμαρτύρεται για κάποια απόφαση του Γιοχαλή. Γίνεται λοιπόν η αλλαγή. Θα βγει από το παιχνίδι ο Βασιλόπουλος και θα μπει ο Ζευγόλης. Ζευγόλης. Χριστοδούλου. Ζευγόλης και πάλι, Πολέμης και το φάουλ που γίνεται από το Σταμάτη πάνω στον Πολέμη, το δεύτερο φάουλ του και είναι το 8ο ομαδικό, επομένως έχουμε δικαίωμα για μία συν μία βολή ενώ παρακολουθούμε σε επανάληψη την προσπάθεια του Πολέμη να μπει μέσα και βλέπετε πως είναι απλωμένα τα χέρια του Σταμάτη, του κάνει φάουλ. ...55-51. ...56-51. 8 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Σταμάτης. Κοκορόγιαννης. Δίνει στο Σταμάτη.
το σουτ κατευθείαν. 56-53 μειώνει ο Πανελλήνιος. Πολέμης. Ο Σταμάτης έχει πιάσει τον Πολέμη σε pressing, με στόχο βέβαια να μην κατεβάσει και τόσο εύκολα την μπάλα. Ο Καγκίδης θα παίξει την μπάλα απ' έξω. Πολέμης. Ζευγόλης. Προσπαθεί ο Κοκορόγιαννης, η μπάλα δίνεται στον Πανελλήνιο. Παίζεται το παιχνίδι, δεν μπορεί να παιχθεί γιατί κάποιος παίκτης του Sporting είναι ο Καγκίδης. Βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, τώρα μπαίνει. Στην προηγούμενη προσπάθεια για να πάρει το rebound. Και έτοιμη, η μπάλα θα παιχθεί πλάγια. Εδώ. Ο Γιοχαλής θα δώσει την μπάλα στον Τσαούση και αυτός τον Σταμάτη. Τσαούσης, Σταμάτης, Κοκορόγιαννης, προσπαθεί για τρίποντο. Ισοφαρίζει ο Πανελλήνιος, 56-56, 7 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολέμης. Πάντα Πολέμης. Ζευγόλης. Καγκίδης. Είναι καλάθι τριών πόντων. 59-56 περνάει μπροστά η ομάδα του Sporting. 6 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα ακόμα. Σταμάτης τώρα. Από τον Κοκορόγιαννη προσπάθεια για τρίποντο. Προσπαθεί και παίρνει το ριμπάνο ο Κοκορόγιαννης, αλλά έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ του Πολέμη πάνω στον Κοκορόγιαννη. Η μπάλα θα είναι μία συν μία βολή. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Κοκορόγιαννη για τρίποντο. Προσπαθεί ο Κοκορόγιαννης να πάρει την μπάλα. Ο Πολέμης μένει εκεί, κάνει το φάουλ. Θα έχουμε δικαίωμα για μία συν μία βολή στον Κίμωνα Κοκορόγιαννη, μια και ο Sporting έχει ήδη συμπληρώσει και αυτός 8 φάουλ. Ήταν το 8ο φάουλ. Έξι λεπτά και 46 δευτερόλεπτα ακόμα. 59-56 το σκορ. Παραμένει το 59-56, η μπάλα και πάλι στον Κοκορόγιαννη. Δεν μπορεί. Rebound από τον Καγκίδη που κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Πολέμη. Πάντα Πολέμης και πάντα μπροστά του ο Σταμάτης. Από τον Χριστοδούλου που είναι πάντα και αυτό στην κορυφή της ρακέτας. Καγκίδης τώρα. Η προσποίηση, το σουτ. Χριστοδούλου. Πολέμης. Ζευγόλης, Πολέμης, Ζευγόλης, Φενέκος, πιεζόμενος, βάζει το καλάθι, 61-56, 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα ακόμα και Σταμάτης. Τσαούσης. Πάντα Τσαούσης μπαίνει μέσα. Και γίνονται βήματα από τον Τσαούση, όπως σφύριξε ο Οικονομίδης. Βλέπετε στους δέκτες σας, επανάληψη να δούμε. Να, ο Τσαούσης μαρκάρεται. Γίνονται βήματα λοιπόν από τον παίκτη του Πανελλήνιου. Ενώ ο Ζευγόλης κατεβάζει την μπάλα. Το σούτ από τον Χριστοδούλου και το φάουλ που χρώνεται ο Τσαπραλής στην προσπάθεια να κόψει τον παίκτη του Sporting. Να κάνουμε όμως τώρα μια μικρή διακοπή στο μπάσκετ και να δούμε σε μαγνητοσκόπηση μια ενδιαφέρουσα φάση από το ποδόσφαιρο. Μπαλιά του, πολύ ωραία του Καραβίδα για τον Αντωνίου. Αντωνίου είναι στην περιοχή και γίνεται το 4-1 στο 38 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Δηλαδή 7 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, στο 83. Ο Αντωνίου κάνει το 4-1 μετά από μια πάρα πολύ ωραία μπαλιά στον κενό χώρο
του Καραβίδα. Ο Καραβίδας που μπήκε πριν από λίγο αλλαγή στη θέση του Χρήστο Δημόπουλου. 5 γκολ λοιπόν στο ποδόσφαιρο. Τι άλλο θα περίμεναν οι 75.000 θεατές που έχουν κατακλείσει το Ολυμπιακό Στάδιο. Και εμείς ξαναγυρνάμε στο γήπεδο του Sporting. Και πάλι στο Sporting, 63-58 το σκορ, 5 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολέμης τώρα. Επαναλαμβάνουμε το σκορ 63-58, 63 η Πόντι για το Sporting, 58 για τον Πανελλήνιο. Χρήστοδουλου. Κοκορόγιαννης δεν μπορεί. Η μπάλα πάει στο Γακίδη, τη χάνει από το σταμάτη. Η μπάλα θα δοθεί στο Sporting και σωστά άλλωστε. Καγκίδης, Πολέμης. Ζευγόλης. Καγκίδης. Ζευγόλης. Από τον Καγκίδη προσπαθεί ο Τσαπραλής. Τελικά η μπάλα πάει στον Κοκορόγιαννη. Σταμάτης. Πιεζόμενος στο σούτ. Rebound από τον Μάλαχ, γίνεται φάουλ και αν μπει το καλάθι μετράει και έχει δικαίωμα για, για ένα σούτ το Άλμπερτ Μάλαχ. 63-60 το σκόρο. Το τέταρτο φάουλ ήταν του Φενέκτου. Σε επανάληψη το rebound από τον Μάλαχ. Η προσποίηση σηκώνεται, κάνει το σούτ, πηγαίνεται το φάουλ. Το καλάθι λοιπόν μετράει και έχει δικαίωμα ο Άλμπερτ Μάλαχ για ένα σούτ. Το 63-60 έχει διαμορφωθεί το σκόρο αυτή τη στιγμή. Θα γίνει μια αλλαγή για το Sporting. Θα μπει από το βλέπω στο παιχνίδι ο Βασιλόπουλος και θα φύγει ο Φενέκος που έχει κάνει 4 φάουλ.63-61, η διαφορά έχει μειωθεί στο ένα καλάθι, 4 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα ακόμα. Βασιλόπουλος. Ζευγόλης πιέζεται και του κάνει φάουλ ο σταμάτης. Δικαίωμα για μία συν μία βολή στον Ζευγόλη, αν βέβαια θελήσει και χτυπήσει βολή, βολές. Και το θέλει και θα εκτελέσει βολές. Σε επανάληψη το φάουλ που γίνεται από το σταμάτη πάνω στον Ζευγόλη. ...64-61... και 65-61... 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Σταμάτης. Μάλαχ, Κοκορόγιαννης, κάνει το σούτ, δύσκολο σούτ, rebound από τον Ζευγόλη, Βασιλόπουλος η μπάλα στον Πολέμη, το 65-61 παραμένει, Βασιλόπουλος, Χρήστοδουλου, Πολέμης, Καγκίδης. Έχουμε βήματα από τον Καγκίδη, η μπάλα θα παιχθεί πλάγια για τον Πανελλήνιο. Τσαπραλής και Σταμάτης. Γιαννόπουλος. Μάλαχ. Γιαννόπουλος, Κοκορόγιαννης. Από τον Σταμάτη το rebound, από τον Ζευγόλη η μπάλα στο Βασιλόπουλο. Πάντα Βασιλόπουλος. 3 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα ακόμα. 65-61 η προσποίηση, το σούτ του Ζευγόλη, rebound από τον Μάλαχ. Σταμάτης. Μπαίνει μόνος του και του κάνει φάουλ ο Πολέμης. Ας πάμε όμως στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παρακολουθήσουμε το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Όφη. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο το σκορ είναι, όπως το ξέρετε, άλλωστε 4-1. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ήταν οι 75.000 που βρέθηκαν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στο πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και στη μεγάλη αποκάλυψη του φετινού πρωταθλήματος στον Όφη. Ο οποίος Όφη μετά, αφού έκανε 2-0, κατάφερε με το πέναλ του Γιάννη να μειώσει το σκορ. Οι κριτικοί προσπάθησαν να περάσουν μπροστά για να κάνουν την ισοφάριση. Τελικά το γκολ του Χαραλαμπίδη στο 73, θα έλεγα ότι τους έβγαλε νοκάουτ. Και δέχτηκαν και ένα άλλο γκολ στο 84 με τον Αντωνίου. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με πολλές φάσεις, ένας τρελός ρυθμός θα λέγαμε, πάνω κάτω η μπάλα. Με έναν Παναθηναϊκό που ο Ζάγετς, σαν στο χώρο του κέντρου, είναι ο μεγάλος ηγέτης, η μεγάλη μορφή. Ένα Παναθηναϊκό που κάνει συνεχείς επιθέσεις και αυτή τη στιγμή ο κύριος Κάνος φυρεί στη λήξη του αγώνα. Παναθηναϊκός ξαναβρίσκεται στο δρόμο των επιτυχιών, κερδίζοντας τον δεύτερο φέτος στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής Όφη με 4-1. Σκόρες, επαναλαμβάνω, ο Σαραβάκος στο 39, ο Ταράς στο 46, ο Γιάννη με πέναλτι στο 58, ο Χαραμπίδης στο 74 και ο Αντωνίου στο 84. Από το Ολυμπιακό Στάδιο, γεια σας. Τελειώσαμε λοιπόν με το ποδόσφαιρο, αλλά η μάχη στο μπάσκετ έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο Χάρης Αλευρόπουλος. 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το δραματικό παιχνίδι εδώ στο Sporting. 65-64 έχει διαμορφωθεί το σκορ και από τον Σταμάτη. Η μπάλα είναι για τον Πανελλήνιο που δίνει στο Γιαννόπουλο. Και πάλι Σταμάτης. Μάλαχ. Περνάει μπροστά ο Πανελλήνιος, 66-65, 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πολέμης. Πάντα Πολέμης, δίνει στον Χριστοδούλου και για να δούμε, σφυρίζεται φάουλ στο Μάλαχ. Ο Μάλαχ είναι σε έξαλλη κατάσταση, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι σφυρίχθηκε φάουλ. Να ξαναδούμε τη φάση. Έχει δίκιο Μάλαχ, δεν έγινε φάουλ, κατά την προσωπική μας άποψη πάντα. Δεν έχει γίνει φάουλ και από τον Χριστοδούλου δικαίωμα για μία σημεία βολή είναι 65-66, μειώνει τη διαφορά το Sporting. Δικαίωμα βέβαια για ακόμα μία, το 65-66 παραμένει και από τον Κοκορόγιαννη στο Σταμάτη. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα ακόμα, Σταμάτης για τον Πανελλήνιο. Γιαννόπουλος, Τσαπραλής, Κοκορόγιαννης, γίνεται το φάουλ από τον Βασιλόπουλο. Δικαίωμα για μία σημεία βολή, γιατί δεν ήταν στο σούτ του Κοκορόγιαννης. Γίνεται το φάουλ από τον Βασιλόπουλο, είναι το 5ο φάουλ του Βασιλόπουλου, είναι 2 βολές. Είναι 2 βολές, δίνει ο Γιοχαλής. Δεν νομίζω προσωπικά ότι πήγαινε ο Κοκορόγιαννης να σουτάρει σε εκείνη τη φάση. Γι' αυτό άλλωστε διαμαρτύρει το Κατσαφάδος που είναι ακριβώς μπροστά μας. 66-66, δικαίωμα για ακόμα μία βολή στον Κίμωνα Κοκορόγιαννη. 1 λεπτό και 57 δευτερόλεπτα ακόμα. 66-67, περνάει μπροστά ο Πανελλήνιος, 1 πόντο. Πολέμης. 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα. Από τον Χριστοδούλου η προσποίηση δεν βάζει το καλάθι. Και έχουμε το φάουλ που του κάνει ο Τσαπραλής. Και η μπάλα θα είναι 2 σούτο, όπως είδατε τον Οικονομίδη. Ξαναβλέπουμε τη φάση Χριστοδούλου, μπαίνει μέσα. Κάνει ένα βήμα παραπάνω, δεν στέκεται ακίνητος, κάνει βέβαια την προσποίηση, αλλά κάνει και το βήμα ο Χριστοδούλου. Είναι βήματα, δεν σφυρίζονται και μετά γίνεται το φάουλ. Βέβαια εμάς μας βοηθάει το replay για να δούμε όλες αυτές τις φάσεις. Οι διαιτητές μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου είναι υποχρεωμένοι να σφυρίξουν. ...68-67 μπροστά ο Sporting, 1 λεπτό και 38 δευτερόλεπτα ακόμα.
Γιαννόπουλος προσπαθεί για τρίποντο, rebound από το Σταμάτη που βάζει το καλάθι, ήταν μόνος. 68-69, 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Ένα φοβερό παιχνίδι, πολλές διακυμάνσεις του σκορ. Και βέβαια υπάρχει και ο ανάλογος ενθουσιασμός στις κερκίδες εδώ στο Sporting. Πολέμης. Γίνονται βήματα, είναι double triple και σφυρίζεται και η μπάλα θα παιχτεί πλάγια για τον Πανελλήνιο. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε το σφύριγμα, κάποια διακοπή στον αγώνα. Είναι το time out που ζητάει ο Σταύρος Κατσαφάδος, ο προπονητής της ομάδας του Sporting. Ένα λεπτό και 6 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Εδώ είναι η φύλαυλη του Πανελλήνιου και να οι παίκτες του. Εδώ είναι οι παίκτες του Sporting. Βλέπετε, η ένταση είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα και των 10 παιχτών και των παραγόντων. Και δικαιολογημένα βέβαια, ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη σημασία. Ένα λεπτό και 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 68-69. 68 η πόνη για το Sporting, 69 για τον Πανελλήνιο. Και από τον Σταμάτη, μπροστά του είναι ο Πολέμης. Γιαννόπουλος. Είναι στην κορυφή της ρακέτας ο Τσάπραλης. Να δούμε. Γίνεται κάποιο λάθος, το διορθώνει ο Σταμάτης. 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση ο Πανελλήνιος. Κοκορόγιαννης κάνει μόνο στην προσπάθεια. 2 δευτερόλεπτα, 1 και πρέπει να σφυρίξει η γραμματεία και σφυρίζει πράγματι. Εξαντλήθηκαν τα 30 δευτερόλεπτα χωρίς να κάνει επίθεση ο Πανελλήνιος. 68-69 το σκορ, 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Καγκίδης. Χριστοδούλου κάνει μόνο στην προσπάθεια, κόβεται, γίνεται ο φάουλ από τον Σταμάτη. Είναι μία στην μία βολή και ενώ έχουμε time out από τον Θανάση Χριστοφόρου, τώρα τον προπονητή του Πανελλήνιου. 26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Εδώ πάντα στους δέκτες σας οι φίλοι του Πανελλήνιου, πίσω από το καλάθι βρίσκονται. Εδώ είναι ο Σταύρος Κατσαφάδος, ο προπονητής του Sporting. Ο Θανάσης Χριστοφόρου, ο προπονητής του Πανελλήνιου. Τέλος του time out, τέλος του χρόνου time out. Και είναι δικαίωμα για μία σε μία βολή. Θα σουτάρει, λέει ο Ζευγόλης. Έτσι ο Χριστοδούλου θα σουτάρει. Έτσι και βάλει την πρώτη, έχει δικαίωμα και την δεύτερη. Έτσι και δεν τη βάλει, δεν έχει δικαίωμα. Για να δούμε. Κρίσιμη στιγμή οπωσδήποτε. Δεν τη βάζει ο Χριστοδούλου. Σταμάτης, Καγκίδης, κερδίζει το rebound. Αλλά έχουμε να πατάει. Τι λέει ο Οικονομίδης, ότι πατάει γραμμή, ότι πατάει γραμμή. Δυστυχώς δεν έχουμε βίντεο, δεν έχουμε replay να το δούμε. Σφύριξε ότι πάτησε γραμμή ο Καγκίδης. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε μια αλλαγή για τον Πανελλήνιο, μπήκε στον αγώνα ο Κατσίβελης. ...22 δευτερόλεπτα ακόμα, 68-69 το σκορ. Θα φύγει από τον αγώνα ο Ντάκουρης, έβαλε τον Κατσίβελη προκειμένου να... ...ο Τσαούσης έφυγε τελικά. Νέα διακοπή, για να δούμε, ξαναρχίζει τελικά το παιχνίδι. Με τον Κοκορόγιαννη να έχει την μπάλα απ' έξω και μπροστά του να βρίσκεται ο Χριστοδούλου. Πάντα Κοκορόγιαννης, του λέει ο Οικονομίδης πού ακριβώς να σταθεί.
22 δευτερόλεπτα επαναλαμβάνουμε πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Πάντα Κοκορόγιαννης. Ντάκουρης. Κοκορόγιαννης. Προσπαθεί να φύγει και γίνεται το φάουλ από τον Καγκίδη. Έχει δικαίωμα ο Πανελλήνιος να παίξει την μπάλα απ' έξω ή μία συν μία βολή. Και παίζει την μπάλα απ' έξω. Γίνεται το φάουλ λοιπόν του Καγκίδη. Και ο Πανελλήνιος θα παίξει την μπάλα απ' έξω. Αυτές είναι οι εντολές του Θανάση Χριστοφόρου. Επαναλαμβάνουμε το σκορ 68-69, 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Σταμάτης βλέπετε τους παίκτες. Γιαννόπουλος, έχουμε το φάουλ, εσκεμμένο φάουλ μάλιστα δίνεται στον Πολέμη. Και για να δω, είναι το πέμπτο φάουλ του Πολέμη που θα φύγει από το παιχνίδι. Το εσκεμμένο λοιπόν φάουλ του Πολέμη που φέρει από τον αγώνα και θα μπει ο Παπαδημητρίου. Είδαμε σε επανάληψη το φάουλ, η μπάλα θα παιχθεί και πάλι πλάγια. Σταμάτης, Κατσίβελης, 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάντα Κατσίβελης, έχει μπροστά του Παπαδημητρίου. Μπλοκάρεται από όλους τους παίκτες του Sporting. Δεν σφυρίζεται τίποτα. Ζευγόλης προσπαθεί να μπει και γίνεται φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος, σφυρίζει ο Γιώχαλης. Για να δούμε. Γίνεται φάουλ. Βέβαια, το τι γίνεται στο γήπεδο είναι αδύνατο να περιγραφεί. Βλέπετε. Έχει σφυριχθεί φάουλ προηγουμένως 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού και δικαίωμα στον παίκτη του Sporting, τον Ζευγόλη βλέπω, να έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή. 68-69 το σκόρο. Και βέβαια όλα εξαρτώνται από την ψυχραιμία του Ζευγόλη. Θέλουμε 4 δευτερόλεπτα, δικαίωμα για μία συν μία βολή. Αν βάλει την πρώτη, έχει δικαίωμα και για τη δεύτερη. Να δούμε. Τη βάζει και ισοφαρίζει το σκορ 69-69. Και βλέπετε πώς πανηγυρίζουν οι φύλαγοι του Sporting. Έχει δικαίωμα για ακόμα μία βολή. Και για να δούμε αν θα κριθεί το παιχνίδι σε αυτή τη βολή του Ζευγόλη ή όχι. Δικαίωμα λοιπόν για ακόμα μία και τη βάζει 70-69 μπροστά ο Sporting. Γρήγορα με το Σταμάτη να κάνει το σουτ. Την μπάλα στο ταμπλό και ταυτόχρονα το παιχνίδι λίγη. Το Sporting 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος παίρνει μια πολύ σημαντική και νίκη σε ένα κρίσιμο παιχνίδι. Το Sporting κερδίζει το Πανελλήνιο με 70-69. Βλέπετε πανηγυρισμούς από τους παίκτες του Sporting και από τους φιλάβλους και σε αυτό το σημείο η περιγραφή μας από το γήπεδο του Sporting τελειώνει. Από εμάς κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Εδώ λοιπόν τελειώσαμε. Θα είμαστε πάλι μαζί το άλλο Σάββατο. Γεια σας.